αυτά από εμάς και πάμε απέναντι. Θα σε πάω βολτίτσα, γιατί σε πάω απέναντι. Έχουμε καλεσμένους. Έχουμε Βασιλική Καρατζογιάννη, την οποία θα υποδεχτείς εσύ προσωπικά, γιατί εσύ είσαι η αίρια της ομορφιάς σε αυτή την εκπομπή. Μάλιστα. Η άλλη είναι η αίρια της μανιάς, γιατί γεννάει παιδιά. Είναι αυτή η δουλειά της. Είναι ωραία αυτά που λες όμως. Βασιλική, Βασιλική μου, η Χριστίνα. Χριστίνα ή Βασιλική. Θέλω να παίζετε, να είστε φίλες μεταξύ σας. Θα είμαι εκεί, θα σας σπιτηρώ. Δεν θα τσακωθούμε, τα μην δω μαλλιό τραβήγματα. Θα σας πω όλα τα μυστικά για να γίνουμε ακόμα πιο όμορφα. Πόσο πιο όμορφα, βέβαια. Και δεν θα ακούω τα μυστικά, γιατί θέλω το αποτέλεσμα. Δεν τα ακούω εγώ. Έχει έρθει σήμερα η Βασιλική Καρατζογιάννη, είναι εδώ για να μας πει όλα τα μυστικά των διάσημων. Θα μας πεις και το δικό σου όμως. Θα σας πω και το δικό μου, φυσικά. Αλλά να πούμε πρώτα. Από άλλες γυναίκες των υπολείπων. Ναι, όλων των υπολείπων που είναι και πολύ πιο όμορφες και μετά θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα. Τέλεια. Με τι λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Σήμερα βασικά επέλεξα μερικές από τις πιο διάσημες celebrities του Hollywood, οι οποίες δεν έχουν γίνει γνωστές για κάποια αισθητική επέμβαση την οποία έχουν κάνει, για κάποιο Botox, αλλά είναι πανέμορφες. Θέλω να ξεκινήσουμε με την Jennifer Lopez, η οποία για μένα τουλάχιστον είναι πρότυπο. Είναι 47 ετών. Βλέπουμε ότι δεν έχει περάσει. Ο χρόνος πέρασε από δίπλα της και έφυγε. Είναι αυτό που λες που βλέπεις το πρόσωπό της σε φωτογραφίες και λες, μα πώς γίνεται να είναι έτσι τόσο αψεγάδια. Θέλω να σου πω ότι έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλη έρευνα και δεν έχει γραφτεί ποτέ τίποτα ότι έχει κάνει στο πρόσωπό της. Η ίδια λοιπόν ισχυρίζεται ότι η καλύτερη θεραπεία για ένα τέλειο, λαμπερό και φρέσκο πρόσωπο είναι ο ύπνος. Κλείνει λοιπόν, όπως ισχυρίζεται, 8 ώρες τουλάχιστον ύπνου, κάτι το οποίο εμείς νομίζω ότι λίγο τον υποτιμάμε λίγο τον ύπνο. Τον υποτιμάμε, ναι, γιατί προφανώς ξέρεις, δεν βλέπουμε ίσως απευθείας τα ωφέλη του, δεν ξέρω τι. Ισχύει. Αλλά όμως, άμα έχουμε μια πολύ ωραία έτσι, ευκαιρία και κοιμόμαστε και την άλλη μέρα ξυπνάμε και είμαστε ωραίες, τότε μόνο το βλέπουμε. Αλλά δυστυχώς η καθημερινότητα μας περιορίζει λιγάκι αυτή την πλέον πολυτέλεια που έχει γίνει ο ύπνος. Επίσης η ίδια έχει ισχυριστεί ότι πίνει πάρα πολύ νερό, ότι κυκλοφορεί συνέχεια με το μπουκαλάκι της όπου και αν βρίσκεται, ακόμα και σε κάποια πρόβα. Και αυτό πολύ βασικό, κάτι πράγμα που το ξεχνάμε υπέρυς και εγώ ακόμα. Δηλαδή πίνω με το ζόρι. Πρέπει να σκεφτώ να έχω το μπουκαλάκι μαζί μου για να ή το βλέπω. Ή κάτι να μας λύσουμε πρώτα για να μπορέσουμε να πιούμε μετά νερό. Για να διψάσουμε και να πιούμε νερό. Ενώ κανονικά πρέπει να το βάλουμε στην καθημερινότητα και είναι στη διατροφή μας. Ακριβώς. Και βοηθάει πάρα πολύ στην ενυδάτωση όλου της επιδερμίδας, του σώματος, του δέρματος στο πρόσωπο. Κάτι το οποίο βέβαια η ίδια καθαρίζει, όπως έχει πει, με ένα πάρα πολύ καλό καθαριστικό. Ενώ το ντεμακιγιάζ της το κάνει με βαζελίνη. Με βαζελίνη. Ναι, με βαζελίνη, το οποίο λέει ότι της αφήνει ένα πάρα πολύ μαλακό δέρμα και πάρα πολύ ενυδατωμένο. Είναι πολύ ήπιο καθαριστικό. Αυτό βασικά βαζελίνη ενυδατώνει πάρα πολύ. Ναι, αυτό μάλλον είναι το βασικό της μυστικό. Γιατί όπως ξέρουμε, οι λεπτές γραμμές και οι ρητίδες δημιουργούνται όταν το πρόσωπο είναι αφυδατωμένο. Έτσι λοιπόν, αυτή, ακόμα και σε αυτή τη διαδικασία που είναι πολύ σκληρή, γιατί πρέπει να αφαιρέσουμε πολλά πράγματα πάνω από το πρόσωπό μας. Βάφεται και πάρα πολύ έτσι, για τα σοου που κάνει και για τις παρουσιάσεις στην τηλεόραση και όλα αυτά. Οπότε με τη βαζελίνη λέει κάνει πολύ μαλακή. Κινήσεις κυκλικές στο πρόσωπο και σιγά σιγά αφαιρείται όλο το μακιγιάζ. Αυτό θα το δοκιμάσω σήμερα κιόλας. Θέλουμε να μας πεις τα αποτελέσματα. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πολύ αγαπημένη και ελληνικής καταγωγής Jennifer Aniston. Την ξέρουμε, την αγαπάμε, άλλη 46 ετών. Την επέλεξε ο Brad Pitt, όχι τυχαία. Βέβαια. Η ίδια λοιπόν δεν έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα εκτός από μια αισθητική επέμβαση που έχει κάνει στη μύτη. Γενικότερα δεν την έχουμε δει ούτε παραμορφωμένη και όπως βλέπουμε έχει και μερικές γραμμές έκφρασης, τις οποίες δεν τις έχει πειράξει. Παραμένει πάρα πολύ γοητευτική και χρησιμοποιεί, όπως έχει η ίδια πει, φυσικά προϊόντα για την ενυδάτωση του προσώπου της. Συγκεκριμένα φτιάχνει μια μάσκα η οποία αποτελείται από αβοκάντο και δύο ασπράδια αυγών. Όπως έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν, γιατί τα θυμάσαι εσύ πολύ τα καλά. Θυμάμαι, τα θυμάμαι και εσύ σε πολλές μάσκες που μας έχεις φέρει και μας φτιάχνεις. Ακριβώς. Το αβοκάντο σχεδόν είναι. Είναι σε όλες. Γιατί βοηθάει πολύ στην βαθιά θρέψη, να απορροφηθούν όλες οι ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιούμε. Και τα ασπράδια αυγών ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι βοηθάνε στη λάμψη. Στη λάμψη. Στη λάμψη και στη σύσφυξη φυσικά. Ναι, το θυμάσαι πολύ σωστά. Αλλά είναι κυρίως και για τη λάμψη. Αυτή δηλαδή η Jennifer Aniston έχει πει ότι κάνει αυτά τα δύο tips, αυτό που θα πούμε και μετά. Τα κάνει συνήθως 2-3 εβδομάδες πριν, πριν βρεθεί σε κάποια πρεμιέρα. Οπότε είναι δηλαδή λύσεις της τελευταίας στιγμής. αυτό δηλαδή που κάνει, για παράδειγμα, που το έχει πει και το έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές, είναι ότι ξεκινάει να πίνει κάθε πρωί ζεστό νερό με λεμόνι για αποτοξίνωση, να φύγουν όλα τα υγρά από πάνω της, να μην φαίνεται καθόλου πρισμένη. Και βοηθάει πάρα πολύ και στην εντερική λειτουργία το συγκεκριμένο, οπότε
Αυτό το νερό με το λιμόνι νομίζω έχει γίνει μόδα τώρα και σε εμάς τώρα τελευταία. Βλέπω ότι κυκλοφορεί παντού και το ξέρουμε περισσότερες και το εφαρμόζουν. Πάρα πολύ καλά, θέλω να σου πω. Δεν ξέρω αν το έχεις δοκιμάσει. Το έχω δοκιμάσει για λίγο διάστημα, βέβαια, μικρό. Όχι σε καθημερινή βάση, επομένως δεν μπορώ να σου πω. Δεν έχει ενδείγματα. Ναι. Αυτό βέβαια η αποτελεσματικότητά του φαίνεται όντως αν το κάνεις καθημερινά, αλλά όντως για μικροχρονικό διάστημα. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε συνέχεια. Αλλά ότι κάνει τη δουλίτσα του σχετικά με την αποτοξίνωση, την κάνει. Οκ, okay, το επόμενο πρόσωπο ποιο είναι? Είναι. Έχουμε μετά την Beyoncé. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ φρέσκο θεματάκι, το ανακάλυψα εχθές, το γράψαμε και στο bizbloom.gr. Και θέλω να μιλήσω λιγάκι αυτό γιατί η ίδια είπε ότι βασικά ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ομορφιά της, ότι η Beyoncé έχει μια συγκεκριμένη μανία να χρησιμοποιεί την κρέμα ματιών της σε όλο το πρόσωπο. Γιατί υποστηρίζει ότι έχει τόσα πολλά ωφέλη, γιατί απευθύνεται σε μια περιοχή τόσο ευαίσθητη. Πάρα πολύ ευαίσθητη. Τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί και όλο το υπόλοιπο πρόσωπο. Πολύ σωστά σκέφτεται η Beyoncé. Ναι, αλλά όμως κοίτα το ρίσκο τώρα που παίρνει. Το είπε και αυτός και πρέπει να το τονίσουμε και εμείς. Οι κρέμες αυτές είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένες και αρκετά βαριές. Και στο υπόλοιπο πρόσωπο υπάρχει ο κίνδυνος να φράξουν τους πόρους του προσώπου. Γιατί στα μάτια δεν έχουμε πόρους. Να πούμε ότι η Beyoncé έχει και μια επιδερμίδα, δεν είναι λευκή επιδερμίδα, έτσι όπως είναι η δική μας, είναι λίγο πιο, σκληρή. Και είναι και, δεν φαίνονται δηλαδή δυσχρωμίες, δεν φαίνονται και πολύ ατέλειες. Έχει δηλαδή αυτό το αβαντάζ. Αλλά κατά τα άλλα, μπορούμε να το ψάξουμε λίγο πριν το εφαρμόσουμε το συγκεκριμένο tip. Γιατί θα μας έρθει και λίγο πιο ακριβά, έτσι. Γιατί οι κρέμες ματιών είναι πάντα λίγο πιο ακριβές. Εντάξει, όπως ξέρουμε, κάθε κρέμα μπορεί σε εσένα να ταιριάζει μια κρέμα χ, ενώ στο πρόσωπό μου εγώ να τη βάλω και να παίζει πάρα πολύ και μεγάλο ρόλο και αποτελέσματα. Επομένως, καλό είναι πρώτα να δειγματίζεσαι πριν προβεί σε μια αγορά και μετά συνεχίζεις. Ακριβώς. Αντιθέτως λοιπόν με όλες τις υπόλοιπες κυρίες που σχολιάσαμε μέχρι στιγμής, τώρα έχουμε την Αντζελίνα Τζολί που μας επισκέφτηκε κιόλας. Και την είδαμε και από κοντά και όσοι την είδαν είπαν ότι πραγματικά είναι μια κούκλα. Έχει αποθεώσει την φυσικότητα. Ναι. Και εγώ αυτό δηλαδή της βγάζω το καπέλο σε αυτό. Η ίδια λοιπόν πολύ σπάνια βάφεται πολύ βαριά και επίσης και στις στιλιστικές της επιλογές έχει πλέον να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο. Η ίδια λοιπόν λέει ότι δεν θέλει να χρησιμοποιεί κανένα σαπούνι ή καθαριστικό για το πρόσωπό της, μόνο αγνό νεράκι. Θέλει να κάνει αυτόν τον καθαρισμό μόνο με νερό. Ναι, αλλά γίνεται τώρα αν χρησιμοποιείς make-up. Μιλάμε βασικά περισσότερο για την καθημερινότητα του τύπου το πρωί. Όταν θα ξυπνήσεις δηλαδή. Ναι. Τον ντεμακιγιάζ της, ναι, okay, γίνεται με διαφορετική διαδικασία, πιστεύω. Αλλά η ίδια θέλει πάρα πολύ, πιστεύει πάρα πολύ στις ιδιότητες που έχει το νερό το και τα μετάλλικά στοιχεία που περιέχει, που βοηθάνε πάρα πολύ εκ των πραγμάτων το πρόσωπο και την ενυδάτωσή του. Αλλά είναι και πάρα πολύ μεγάλη φαν, όπως λέω, της ενυδάτωσης και της αντιλιακής προστασίας. Φαίνεται αυτό άλλωστε. Έχει μια καταπληκτική αριστοκρατική λευκή επιδερμίδα και εδώ βασικά θέλω να σου πω, Χριστίνα, να σε ρωτήσω βασικά. Πες μου ότι έχεις ξεκινήσει να χρησιμοποιείς αντιλιακό. Το αντιλιακό το χρησιμοποιώ χειμώνα καλοκαίρι. Έτσι, μπράβο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά το καλοκαίρι με μεγαλύτερο δίκτυο προστασία, το χειμώνα με μικρότερο, αλλά κάτω από το make-up είναι πάντα το αντιλιακό. Μπράβο, Χριστίνα. Ειδικά σε αυτή τη χώρα που ζούμε, που υπάρχει ο ήλιος σχεδόν καθημερινά. Έτσι, μπράβο. Και μπορούμε να πάρουμε και λιγάκι το παράδειγμα των celebrities, οι οποίες σπάνια εμφανίζονται πολύ μαυρισμένες. Και αυτό δηλαδή είναι υπέρ τους, γιατί έτσι αποφεύγουν και τη φωτογύρανση, που είναι ο νούμερο ένα παράγοντας για την γύρανση. Και πρέπει να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε από τώρα το αντιλιακό. Πρέπει να το πούμε αυτό, να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Εντάξει, καλώς είναι και ο ήλιος, αλλά με μέτρο. Όλα με μέτρο. Ακριβώς. Ολοκληρώνουμε με την Αλεσάνδρα Αμπρόζιο, η οποία τώρα τυχαία, όχι τυχαία, μας αποκάλυψε το δικό της τρόπο για να βγάζει τέλειες selfies. Αν δηλαδή δεν τα κάνουμε όλα αυτά που κάνουν οι celebrities. Υπάρχει ένα άλλο τρόπο για να βγάζει φωτογραφίες και να φαίνεσαι το ίδιο λαμπερί. Ακριβώς. Η ίδια λοιπόν, δεν ξέρω βασικά, την έχω δώσει τη φωτογραφία, δεν ξέρω αν θα βγει. Έτσι όπως βγάζει τη selfie της με το κινητό, στο άλλο χέρι κρατάει μία λάμπα. Μία λάμπα η οποία τη φωτίζει πάρα πολύ στο πρόσωπο. Είναι αυτό το λεγόμενο κάψιμο που κάνει. Ακριβώς. Και τις ατέλειες και τα χαρακτηριστικά που θέλουμε ενδεχομένως έτσι λιγάκι να μην τονίσουμε. Και γλιτώνουμε έτσι πάρα πολύ χρόνο από τις επεξεργασίες των φωτογραφιών και έχουμε τις τέλειες selfies για να τις αναρτούμε αμέσως σε όλα τα social media μας. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες μαζί μας όλα αυτά τα μυστικά όλων αυτών των γυναικών. Είναι πολύ απλά, εγώ πολύ θα πολύ σου πω ένα μυστικό που έχω και χρησιμοποιώ. Είναι το λάδι καρύδας. Α,
Για όλες τις χρήσεις, μαλλιά, πρόσωπο, τα πάντα. Μαλλιά, πρόσωπο, γιατί έχει σώμα, πάρα πολλές χρήσεις. Παντού, για peeling, το βάζω παντού και πάρα πολύ συχνά και κάνει πάρα πολύ καλό. Και έχει και πάρα πολύ ωραία μυρωδιά και είναι και πολύ εύκολο να το βρεις κιόλας. Ναι, πανεύκολο και πάρα πολύ οικονομικό, δεν είναι καθόλου ακριβό. Τέλεια. Τότε θα κάνουμε ένα θέμα μόνο με τι μπορούμε να κάνουμε με την παρίδα. Γι' αυτό τώρα στο είπα, να το κοιτάξει, να πάμε τέλεια, πάσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σούπερ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια, κορίτσι, Miss Bloom γλυκό. Κατάλαβες, είπαν όλες οι διάσημες τα μυστικά τους, είπε και η Χριστίνα Μουστάκα το δικό της. Είναι η μέρα εξομολόγησης των μυστικών. Είπε και η Χριστίνα Μουστάκα ότι μετά την Αλεξάνδρα Μπρόσο θα σας πω και εγώ το δικό μου μυστικό είναι το γάλα καρύδας. Έλα εδώ μωρή τσουράπου που θα βάλω. Ποιος ερώτησε, κοπέλια, ποιος ερώτησε. Κορίτσι μου, σε πειράζω να μας πεις τα μυστικά σου. Όλες θα θέλαμε να είμαστε και σένα. Να πείτε δε στην Αλεσάνδρα Αμπρόσιο, που καλά κάνει και βάζει μια λάμπα, ότι έχουν βγει facetune. Κάτι. Υπάρχει και το facetune. Υπάρχει το facetune. Η Άντζελα Δημητρίου και εγώ το ξέρουμε πολύ καλά. Και οι δύο, και η Άντζελα και εγώ. Αλλά ναι, το βλέπω, το είδα και πριν. Είναι εδώ η Αλεσάνδρα. Που λάμπα που κρατάει. Ναι, μετά στην επόμενη φωτογραφία. Δείχνει, τα παίρνει όλα, παιδί μου. Μπαλαντέζες, φώτα, υπάρχουν όλα. Υπάρχουν θήκες τώρα, με έχει, LED. Αλλά βέβαια. Και μας στείλαν δώρο. Ποια εταιρεία όταν μας είχε στείλει δώρο, Παν? Δύσκολη ερώτηση. Θα δύσκολη. Την... μας είχαν στείλει δωράκι εμάς. Ένα τόσο δα μικρούλι. Είναι ένα φωτάκι που το βάζεις στο κινητό σου. Και... φωτογραφίες. Το οποίο δεν χρειάζεται να το κρατάς, μπαίνεις στο κινητό και φωτογραφίζεις. Μη σου πω ότι έχει προχωρήσει πολύ η τεχνολογία και πλέον υπάρχουν θήκες κινητών που είναι γύρω-γύρω φωτιζόμενες. Σαν να είσαι καμαρίνη. Σε λίγο θα έχουμε το... Αλλά βέβαια, όλα αυτά είναι αστεία. Μπροστά στο απόλυτο μυστικό.